Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι περάσαμε και περνάμε μια πρωτόγνωρη κρίση που έχει να κάνει με ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, με τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων, αλλά και με το σήμερα και με το αύριο, θα έλεγα εγώ, όλων μας. Και η διαχείριση αυτής της κρίσης απαιτούσε και απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αλλά και μια νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων από όλους μας. Από τους εκπροσώπους της πολιτείας, από τις πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα, από τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, από την Εκκλησία και τους ιεράρχες, από όλους μας. Μα πάνω απ' όλα, από τους ίδιους τους πολίτες, από τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά. Και η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες, καθώς και όσοι έδιναν και δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, βρέθηκαν, εγώ θα έλεγα, πολύ μπροστά και από τις πολιτικές δυνάμεις σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Έθεσαν σε προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, τη ζωή του διπλανού μας, τη δημόσια υγεία. Άλλοι περιόρισαν τις ατομικές τους ελευθερίες και βρέθηκαν να ζουν κλεισμένοι για 2 και πλέον μήνες, όχι σε πολυτελείς επαύλεις με κήπους, αλλά σε 40 και 50 τετραγωνικά, συχνά με πολυμελείς οικογένειες και ακόμα πιο συχνά με δραματικά μειωμένο εισόδημα και δραματικά αυξημένη την ανασφάλεια για το αύριο. Άλλοι με ηρωισμό και αυταπάρνηση δεν έμειναν μέσα, αλλά διακινδύνευσαν τις δικές τους τις ζωές για να μπορέσουμε σήμερα να βρισκόμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Και δεν ήταν πλωσιοπάρουχα αμοιβόμενοι αυτοί. Δεν ήταν golden boys. Ήταν από αυτούς που μέχρι χθες, εσείς κύριε Μητσοτάκη, που τώρα τους αποκαλείτε ήρωες, τους θεωρούσατε περιττούς δημόσιους υπαλλήλους. Τους καταδικάζατε σε τριτοκοσμικές συνθήκες δουλειάς και αμοιβής. Και άλλες φορές υπαγορεύατε, ελέω των προγραμμάτων, την απόλυσή τους ή την μείωση του μισθού τους, γιατί θεωρούσατε ότι αμείβονταν παραπάνω από τις δυνατότητες, παραπάνω από όσα προσφέρουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχθώ ίσα-ίσα ότι η κυβέρνησή σας έπραξε το αυτονόητο, όπως και οι περισσότερες κυβερνήσεις της Ευρώπης. Και αυτό το αυτονόητο το λέω με τη θετική έννοια του όρου. Γιατί συχνά στη χώρα μας τουλάχιστον το αυτονόητο είναι αγαθό εν ανεπαρκία. Μόνο που το αυτονόητο δεν νομίζω ότι αρκεί. Ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από σοβαρές παραλήψεις και απόπειρες επικοινωνιακής εκμετάλλευσης μιας δραματικής κατάστασης. Ήταν λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος που έβαλε ψυχή και πλάτη για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Και τα γλιτώσαμε, προς ώρας τουλάχιστον. Όλος αυτός ο κόσμος, κύριε Μητσοτάκη, επειδή ιεράρχησε την ανθρώπινη ζωή ως προτεραιότητα, επειδή έδωσε χώρο στην αλληλεγγύη, επειδή εμπιστεύτηκε την επιστημονική κοινότητα και όχι επειδή εσείς τον εμπιστευθήκατε, όπως με ύφος πατερναλιστικό και αλαζονικό, σχεδόν αυτοκρατορικό, μας είπατε προχθές στο διάγγελμά σας. Και όλος αυτός ο κόσμος, ο ανώνυμος και ταλαιπωρημένος από χρόνια λιτότητας και μνημονίων, δεν μας έδωσε και δεν σας έδωσε με τις προσπάθειές του καμία εξουσιοδότηση και καμία λευκή επιταγή, ιδίως για πολιτικά παιχνίδια στις δικές του πλάτες. Αν μας έδωσε κάτι, είναι χρόνο. Χρόνο μας έδωσε. Χρόνο για να απαλλαγούμε από ιδεολειψίες και αγκυλώσεις.
που αντιμετωπίζουν το δημόσιο χώρο και τη δημόσια υγεία ως κοινωνικό και οικονομικό βάρος. Χρόνο για να διορθώσουμε τις αστοχίες και τα λάθη. Χρόνο για να ενισχύσουμε ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χρόνο για να επενδύσουμε σε μόνιμες προσλήψεις, σε γιατρούς και νοσηλευτές, σε κρεβάτια εντατικής θεραπείας, σε τοπικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε επάρκεια διαγνωστικών τεστ. Χρόνο μας έδωσαν για να αντιμετωπίσουμε το πολύ πιθανό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεύτερο κύμα της πανδημίας. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι τι τον κάνατε αυτό το χρόνο, κύριε Μητσοτάκη. Τον αξιοποιήσατε? Όχι, απαντώ. Με τη σοβαρότητα και την ευθύνη των στιγμών και της θέσης μου. Και γι' αυτό έχετε να λογοδοτήσετε, όχι για τις ιδέες σας, τις απόψεις σας, θα έχουμε χρόνο γι' αυτό. Μόνιμες προσλήψεις κάνατε. Βγήκατε και είπατε ότι με διάθεση αλαζονική, θα έλεγα, ότι κάνατε μέσα σε λίγες μέρες όσα δεν γίνανε δεκαετίες στο ΕΣΥ. Μόλις 300 γιατρούς προσλάβατε και αυτούς συμβασιούχους. Τα κρεβάτια ΜΕΘ έχουν αυξηθεί, αλλά ελάχιστα έχουν αυξηθεί. Γιατί πάλι το κάνατε σήμερα αυτό? Αρχίσατε να προσθέτετε απλώς τα κρεβάτια που έχουν δίπλα έναν αναπνευστήρα. Δεν είναι αυτά μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως γνωρίζετε. Όλοι γνωρίζουν ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν είναι μόνο εξοπλισμός, αλλά κυρίως είναι το προσωπικό. Οι εντατικολόγοι, οι εξειδικευμένοι νοσηλευτές, προσλάβατε τέτοιους? Και όσο γνωρίζω, δεν έχετε προσλάβει κανέναν. Αντί μάλιστα να κάνετε προσλήψεις, εμείς είχαμε προγραμματίσει για 4.000 μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτές. Είχαμε προκηρύξει. Παγώσατε τη διαδικασία. Παγώσατε τη διαδικασία. Και βεβαίως, όχι μόνο παγώσατε τη διαδικασία πριν την πανδημία, εσείς ήσασταν εδώ, που ερχόσασταν από αυτό εδώ το βήμα και μας λέγατε θα σας κάνω να τριχιάσετε τώρα, διότι θα σας προτείνω την συνεργασία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με τους ιδιώτες γιατρούς μέσα από ΣΔΙΤ, όπου θα αξιοποιούσαν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια τις δομές και τις υποδομές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Αυτή ήταν η αντίληψή σας, αυτή ήταν η ιδεολογία σας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από αυτού. Και εδώ να το πούμε αυτό. Εμείς όταν σας ακούμε να λέτε Εθνικό Σύστημα Υγείας και τι καλό που είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν εμείς φτιάχναμε τις πρωτοβάθμιες, τις μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της ΤΟΜΗ, και ερχόσασταν εδώ και λέγατε ότι είναι μια σπατάλη αχρίαστη από το δημόσιο προϋπολογισμό, διότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όταν επί χρόνια μνημονιακών ρυθμίσεων πρωτοστατήσατε εσείς το κόμμα σας, υπουργοί της παράταξής σας και εσείς ο ίδιος σε απολύσεις, και κάποιοι λέγανε ότι δεν θα μας πάρει τη δόξα η Τρόικα και ο Τόμψεν, αλλά εμείς τα κάνουμε γιατί τα πιστεύουμε. Αυτή ήταν η άποψή σας. Είναι οφειλελεύθερη αντίληψη και ιδεολογία. Ξαφνικά γίνατε υπερασπιστές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ότι δεν προσλάβατε μόνιμο προσωπικό. Είναι ότι και αυτούς τους επικουρικούς γιατρούς που λήγουν οι συμβάσεις τους, τους αφήνετε να φύγουν. Αυτούς τους ήρωες που δώσαν τη μάχη στην πρώτη γραμμή χωρίς να έχουν μονιμότητα. Και βεβαίως είναι το φως της δημοσιότητας και η είδηση ότι δεν πληρώνεται και υπερορία στο προσωπικό. Δεν θα το έλεγα λοιπόν ότι αξιοποίησατε το χρόνο για να στηρίξετε ουσιαστικά το σύστημα υγείας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των τεστ, τι κάνατε για να προετοιμάσετε μια άλλη αντιμετώπιση ώστε να βγούμε με ασφάλεια από την καραντίνα, για να οργανώσετε κεντρικά τη διαχείριση και να αυξήσετε τα αντιδραστήρια, τι κάνατε? Απλώς αγνοήσατε τις επιστολές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που σας ενημέρωσαν ότι έχουν πιστοποιημένα εργαστήρια και μπορούν να παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Γιατί?
Δεν ξέρατε, δεν σας ενημέρωσαν οι επιστήμονες ότι αν ενδεχομένως αρκούσε κατά τη διάρκεια της καραντίνας να γίνονται τεστ μόνο σε συμπτωματικούς ασθενείς, σε καμία περίπτωση αυτό δεν αρκεί στην επόμενη φάση, στη φάση της σταδιακής άρσης των μέτρων. Το αποτέλεσμα της αυλεψίας αυτής ή της σκοπιμότητας, δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει, είναι η χώρα μας σήμερα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε αριθμό τεστ ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόνη χώρα που προσπερνάμε είναι η γειτονική μας Βουλγαρία. Ορίστε. Παρακαλώ. Και το αποτέλεσμα αυτού του αποτελέσματος είναι να πορευόμαστε στα τυφλά. Με τα μάτια δεμένα. Τώρα σε αυτή τη δεύτερη φάση να βγαίνουμε από τα σπίτια μας και να βαδίζουμε στα τυφλά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακούστε, δεν θέλω ούτε δυσάρεστος να γίνω, ούτε να παριστάνω τον ειδικό. Αλλά μιλάω κι εγώ, όπως όλοι μας αυτές τις μέρες, με ειδικούς και με επιστήμονες. Και οφείλω, αισθάνομαι την υποχρέωση να μεταφέρω την αίσθηση που κυριαρχεί τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο όμως και στην ελληνική κοινωνία. Και αυτή είναι μια αίσθηση ανασφάλειας. Μια αίσθηση ανασφάλειας που οι ανακοινώσεις που κάνατε προχθές, αντί να κατευνάσουν, την επέτειναν. Ιδίως η σχεδόν ανοιχτά απειλητική προειδοποίησή σας, πως μέχρι τώρα πετύχαμε ό,τι πετύχαμε χάρη στη μεγαλοψυχία σας να μας εμπιστευτείτε τους πολίτες, αλλά από εδώ και στο εξής η ευθύνη είναι ατομική. Ανήκει στον καθένα ξεχωριστά και αποκλειστικά στους πολίτες. Το ακριβώς αντίθετο μήνυμα έπρεπε να εκπέμψετε. Ότι οι πολίτες έκαναν το καθήκον τους και με το παραπάνω. Εξάντλησαν τη δική τους ευθύνη. Και εξαντλήθηκαν κιόλας από τα περιοριστικά μέτρα. Και τώρα είναι η σειρά της πολιτείας. Είναι η σειρά της κυβέρνησης να πράξει το δικό της καθήκον. Και να πορευτεί με σχέδιο που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και όχι ανασφάλεια. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Ποια αλήθεια είναι η εξήγηση για την επιλογή σας να ανοίξουν γυμνάσια και λύκεια από τις 18 Μαΐου. Δεν μιλώ για την τρίτη λυκείου. Ποια είναι η λογική πίσω από αυτή την απόφαση. Και ποια είναι η λογική της σκέψης ακόμα και να ανοίξετε και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Απόφαση την οποία ευτυχώς την τελευταία στιγμή αποσύρατε, φαντάζομαι χάρη στην αντίδραση που διαισθανθήκατε κι εσείς, όχι μόνο της αντιπολίτευσης, αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Ειλικρινά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταλάβω γιατί σε ένα θέμα που διχάζει την επιστημονική κοινότητα σπέβδετε εσείς προσωπικά να πάρετε μία απόφαση που ενέχει ρίσκο και κινδύνους. Προχθές διάβαζα ένα δημοσίευμα το οποίο υπήρξε και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, όπου δημοσιεύθηκε εκεί η πρόταση της αντίστοιχης Επιτροπής Λοιμοξιολόγων στην Ιταλία, μια πρόταση προς την Ιταλική κυβέρνηση. Σας την παραθέτω για αυτήν. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν, παρακαλώ, σύμφωνα με αυτή την έκθεση, το άνοιγμα των σχολείων, στο άνοιγμα των σχολείων, λέει η έκθεση, θα οφείλεται το 1/3 από τα συνολικά πιθανά νέα κρούσματα που θα προέκυπταν σε περίπτωση που πανερχόταν σε απόλυτα κανονικούς ρυθμούς η ζωή. Το 1/3. Αν τα ανοίγαμε όλα, τα πάντα. Αυτό εμένα με προβλημάτισε. Εσάς δεν σας προβλημάτισε. Επίσης, τα πρώτα αποτελέσματα της Γερμανίας για αύξηση των κρουσμάτων δεν σας προβλημάτισε. Και μάλιστα η Γερμανία είναι δεύτερη στον κόσμο σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Γιατί λοιπόν παίρνετε αυτό το ρίσκο, είναι το ερώτημα. Και θα πω γιατί παίρνετε αυτό το αχρίαστο ρίσκο, διότι τα σχολεία ανοίγουν για να κλείσουν σε 20 μέρες. Έρχονται οι καλοκαιρινές διακοπές.
Τι είναι αυτό που σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση? Είναι η στρατηγική της αλλάζουμε στρατηγική και υιοθετούμε την ανοσία γέλης? Να αποκτήσει δηλαδή ο πληθυσμός μεγαλύτερο ποσοστό ανοσίας? Δεν το πιστεύω. Δεν τολμώ να το πιστέψω ότι είναι αυτό. Προφανώς και δεν είναι. Το πιθανότερο είναι το ρίσκο αυτό να οφείλεται στην επιθυμία σας να δρέψετε σόν και καλά Δάφνες νικητή. Το συνηθίζετε τελευταία, αυτή την επιθυμία την έχετε. Και στη βιασύνη σας να προσποιηθείτε ότι τάχα επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Ενώ πολύ καλά γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι ότι η κανονικότητα δεν θα υπάρχει στη ζωή μας για πολύ καιρό ακόμα. Ο κόσμος που μας ακούει όμως πιστεύω ότι θέλει να έχει πιστικές απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Όχι μόνο ωραία λόγια, υποκριτικές κολακίες και χειροκροτήματα. Προχθές μιλούσατε για 15 λεπτά. Αλλά αντί για εξηγήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα, αρκεστήκατε στην ταυτολογία ότι ο Μάρτιος δεν είναι Μάιος. Εντάξει, όλοι το γνωρίζουμε ότι ο Μάρτιος δεν είναι Μάιος. Δεν μας είπατε όμως γιατί τα σχολεία το Μάρτιο ήταν υγειονομικές βόμβες, αλλά το Μάιο είναι ασφαλή για τα παιδιά μας. Δεν μας είπατε γιατί η χρήση μασκών από τον πληθυσμό ήταν το Μάρτιο ανώφελη έως και επικίνδυνη, αλλά το Μάιο είναι επιβεβλημένη και μάλιστα με υψηλό πρόστιμο για όποιον δεν φορά. Το μόνο που μας είπατε είναι ότι η ευθύνη είναι δική μας, ολονών, των πολιτών. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτή δεν είναι η υπεύθυνη στάση ηγεσίας. Εύχομαι και ελπίζω οι ανησυχίες και οι φόβοι μου να είναι υπερβολικοί, αλλά η υπεύθυνη στάση αυτή δεν τη λες. Το λιγότερο αλλοπρόσαλη τη λες και με μεγάλη δόση κοινωνικής, κομματικής και προσωπικής μεροληψίας τη λες. Εδώ όμως είμαι υποχρεωμένος να σταθώ σε μια σημαντική διαπίστωση που προκύπτει από τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες σας τις εβδομάδες της πανδημίας. Κύριε Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, η στάση σας εκπορεύεται από μια συνολικότερη στρατηγική, ανομολόγητη φυσικά, αλλά υπαρκτή σε κάθε σας βήμα. Τη στρατηγική να μετατρέψετε αυτή την κρίση σε ευκαιρία. Ευκαιρία πρώτα-πρώτα για να νομοθετείτε εδώ δίχως έλεγχο, δίχως λογοδοσία. Εδώ και μήνες νομοθετείτε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αρνείστε εξακολουθητικά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και αξιοποιείτε την ειδική και κατά παρέκκληση κοινοβουλευτική διαδικασία που όλοι συμφωνήσαμε ότι θα αφορά αποκλειστικά τα μέτρα για τον κορονοϊό. Αλλά εσείς αξιοποιείτε την ευκαιρία για να περνάτε τροπολογίες εξυπηρετήσεων. Ακόμα, βεβαίως, και για να περνάτε τώρα κρίσιμα νομοσχέδια, ελπίζω με τη Βουλή όχι να υπολειτουργεί, αλλά να λειτουργεί κανονικά. Ευκαιρία επίσης να περάσετε ρυθμίσεις που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα. Μεγάλους εργοδότες και ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας, διότι αναφερθήκατε επικριτικά στην πρότασή μας να υπάρξει μια γενική επίταξη και το κράτος να έχει την πολιτεία, κυβέρνηση, την επιλογή να κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες. Αλλά εσείς ήταν αυτοί που αυξήσατε και λέτε ότι αυτό που είπαμε σας τύχιζε. Εσείς αυξήσατε το κόστος νοσηλείας από το 800 ευρώ στα 1.600 μέσα σε μια μέρα. Εσείς δώσατε 30 εκατομμύρια για να κάνουν τεστ μονάχα ιδιώτες. Στους ιδιώτες τα δώσατε. Και ο κόσμος δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει τεστ. Όλοι οι celebrities όμως μάθαμε ότι είχαν κορονοϊό. Οι άνθρωποι που περάσανε με ένα συνάχη ή με μια γρήπη που νομίζαν ότι είναι μια κανονική γρήπη και μένα στα σπίτια τους, δεν μάθαμε αν είχαν κορονοϊό ή δεν κάναν τεστ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευκαιρία λοιπόν. Ευκαιρία για να περάσετε ρυθμίσεις που ευνοούν ενδεχομένως κάποια συμφέροντα, κάποιους μεγάλες εργοδότες και κάποιους φίλους σας. Όπως για παράδειγμα τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, τον κύριο Φέσα. Αλήθεια, αλήθεια, ξαφνικά ανακαλύψατε ότι ταχυμεταφορές
είναι ο πρώτος κλάδος που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την κρίση. Αλλά βεβαίως έχετε δίπλα σας τον Μαξίμου, τον πρώην διευθυντή του, και τις υποδείξεις του εφαρμόζεται με θρησκευτική ευλάβεια. Αλλά και ευκαιρία να εγκαταστήσετε ένα αντιδημοκρατικό, ανεξέλεγκτο και επικίνδυνα αλαζονικό και ολοκληρωτικό σύστημα εξουσίας. Το οποίο είναι κοινό μυστικό πια, ότι έχει όχι απλώς κομματικές αναφορές, αλλά απευθείας αναφορές στο πρόσωπό σας. Και αυτή, πολύ φοβάμαι, κύριε Μητσοτάκη, είναι μια ελληνική εκδοχή ολοκληρωτισμού. Η ελληνική εκδοχή του ορμπανισμού που βλέπουμε στην Ευρώπη και καταδικάζουμε. Θα μου πείτε, σας αδικό. Για πείτε μου λοιπόν, αφού λέτε ότι θα πείτε ότι σας αδικό, τι έχετε κατά νου όταν εν μέσω πανδημίας αποφασίζετε να δώσετε ανεξέλεγκτα, χωρίς λογοδοσία, χωρίς διαφάνεια, 20 εκατομμύρια ευρώ στα μέσα ενημέρωσης. Ποια μέσα ενημέρωσης? Παρακάμπτοντας τις διαδικασίες της διάβηγες. Σε μια εταιρεία η οποία όλο στοιχείο συνεργαζόταν με το κόμμα σας προεκλογικά για να δίνει τα χρήματα κατά το δοκούν και ανεξέλεγκτα. Χρειάζεται ενίσχυση ο τύπος? Βεβαίως και χρειάζεται ενίσχυση ο τύπος. Ελάτε εδώ να συμφωνήσουμε όλοι μαζί σε ένα ποσό που πρέπει να κατανεμηθεί με όρους διαφάνειας και με κριτήρια. Με κριτήρια που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους που έχουν, με κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις πωλήσεις τους, όχι ανεξέλεγκτα, όχι με διαφάνεια, 20 εκατομμύρια ευρώ εν μέσω πανδημίας. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, πού πάνε αυτά τα λεφτά, θα μας πείτε? Γιατί καταργείτε τη διάβια, γιατί αποκλείετε τα μέσα που δεν σας είναι αρεστά από αυτή τη χρηματοδότηση? Δήθεν τώρα για να μας ενημερώσουν για την πανδημία και δίνετε χρήματα σε site της, που έχουν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να με ενημερώσουν εκεί για την πανδημία? Κοιτάξτε, ναι, εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι αστεία. Διότι αν αυτό δεν είναι απόπειρα εξαγοράς, ακόμα και εκβιασμού, εγώ θέλω, επιβράβευσης των θρονίμων και τιμωρίας των ατάκτων. Εκμεταλλεύεστε λοιπόν την πανδημία ως ευκαιρία. Την εκμεταλλεύεστε για να στήσετε ή να εμπεδώσετε σχέσεις εξάρτησης και απόλυτου ελέγχου της πληροφόρησης των πολιτών. Και αν αυτό δεν είναι ερωτοτροπία με τον ολοκληρωτισμό, τότε μάλλον εμείς δεν καταλαβαίνουμε τις λέξεις. Αν όμως στο επικοδόμημα της ενημέρωσης ασκείται μια πολιτική που αποσκοπεί στην στήριξη, διαφήμιση, ακόμα και αποθέωση του κυβερνητικού έργου, στη βάση της κοινωνίας, εξελίσσεται αντίστοιχα ένα σχέδιο με χαρακτηριστικά τόσο εχθρικά και τόσο βάρβαρα για την κοινωνική πλειοψηφία, που θα πρέπει να ανησυχεί κάθε δημοκρατικό πολίτη. Εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για μια βαθιά αντιδραστική, μονομερή και αντιλαϊκή αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας. Πρώτον, με την πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Και δεύτερον, με τον κανιβαλισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς όφελος ενδεχομένως κάποιων άλλων συμφερόντων. Με βάση αυτό το σχέδιο, και όχι με βάση κάποιες λάθος επιλογές, μετατρέψατε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε επιδοτούμενους ανέργους, ανασφαλείς και προβληματισμένους για το αύριο. Νομοθετήσατε την εκπεριτροπή σε εργασία, κάνοντας πράξη τη μισή δουλειά μισό μισθό. Και αφήσατε βεβαίως ταυτόχρονα ανεξέλεγκτες απολύσεις. Όλα αυτά δεν ήταν αναγκαίο κακό. Όλα αυτά δεν ήταν νομοτέλεια εξαιτίας της πανδημίας. Ήταν δικές σας επιλογές. Με σαφές ιδεολογικό και κοινωνικό πρόσημο ήταν δικές σας επιλογές. Πουθενά στην Ευρώπη, και πείτε μου αν το βρήκατε, δεν υπήρξε αυτό το μοντέλο αντιμετώπισης κρίσης. Να επιδοτείτε δηλαδή η αναστολή συμβάσεων εργασίας και όχι η διατήρηση των συμβάσεων εργασίας. Αυτό είναι δική σας έμπνευση και δική σας πατέντα. Είναι δικό σας σχέδιο. Και ενδεχομένως, καλά, το τι δούλεψε και τι δεν δούλεψε, αφήστε να το πει αγορά. Βγείτε και μιλήστε με τους επιχειρηματίες, τους μικρούς και τους μεσαίους. Βγείτε να αναφερθείτε και να
αντικρίσετε τους χιλιάδες ανέργους, τους χιλιάδες ανθρώπους που σήμερα ζουν σε όρους ανασφάλειας. Αφήστε τον αυτόν τον λογαριασμό. Αφήστε τον αυτόν τον λογαριασμό. Θα τον δούμε. Όμως, είναι δική σας έμπνευση σχέδιο. Δική σας έμπνευση σχέδιο. Και σήμερα εδώ αναφερθήκατε πάλι με υπεροψία στις προτάσεις αντιπολίτευσης. Εμείς καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, που στο βασικό της πυρήνα ήταν η εμπροστοβαρής και οριζόντια στήριξη της εργασίας, της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, των αόρατων εργαζόμενων, των επιστημόνων, των επαγγελματιών, των καλλιτεχνών. Όλων εκείνων δηλαδή των κοινωνικών ομάδων που έχετε αφήσει στην τύχη τους. Επιμείναμε και επιμένουμε σε μια εμπροστοβαρή και κενέα παρέμβαση, με στόχο να κρατηθεί ζωντανή η προσφορά και η ζήτηση. Και έρχεστε σήμερα εδώ και μιλάτε για λεφτόδεντρα. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, στη σύνοδο κορυφής που κάνετε με τηλεδιάσκεψη, όταν όλοι οι ηγέτες του ΝΟΤ απαιτούν να δοθεί χρήμα στην αγορά, απαιτούν να γίνει πράξη αυτό που έχει και η ίδια η Λαγκάρντ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και το οικονομικό τμήμα της Κομισιόν, για την ανάγκη 1,5-3 να δοθεί στην αγορά. Εσείς βγαίνετε και λέτε δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Αυτή είναι η στάση σας. Στα αιτήματα του ΝΟΤΟ να δοθεί ρευστότητα στην αγορά, να πέσει χρήμα για να κρατηθεί ζωντανή η ζήτηση και η προσφορά, ταυτόχρονα εσείς λέτε για λεφτόδεντρα. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά. Η Γερμανία κάνει παρεμβάσεις άνω του 50% του ΑΕΠ. Η Γαλλία άνω του 25% του ΑΕΠ. Η Ιταλία 40% του ΑΕΠ. Και εσείς εδώ 3,5% του ΑΕΠ. Γιατί τόσο είναι. Τόσο είναι. Με μια ιδεολειπτική επιμονή αγνοείται τις προτάσεις που γίνονται από το σύνολο σχεδόν των κοινωνικών φορέων. Και πιστεύουμε εμείς ότι αυτό είναι μια ολέθρια τακτική. Και είναι μια τακτική η οποία μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού την αντίληψη της μεταφοράς της ανοσίας αγέλης στην οικονομία. Δηλαδή, να μην στηρίξουμε τώρα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την εργασία, να αφήσουμε να επιβιώσει όποιος έχει αντοχή να επιβιώσει και να έρθουμε ενδεχομένως αργότερα να στηρίξουμε αυτούς που θα έχουν επιβιώσει. Αναφερθήκατε στο σχέδιό μας και είπατε ότι είναι ένα σχέδιο 29-36 δισεκατομμυρίων. Ούτε καν μπήκατε στον κούπο να το μελετήσετε για να κάνετε μια ουσιαστική αντιπαράθεση. Και αναφερθήκατε μάλιστα και με τρόπο εξαιρετικά υποτιμητικό στις θυσίες του ελληνικού λαού, που είναι το μαξιλάρι ρευστότητας, που για πρώτη φορά στα χρονικά, όσο εγώ παρακολουθώ τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου, φεύγει μια κυβέρνηση αφήνοντας την επόμενη μια ισχυρή παρακαταθήκη και μια ισχυρή ασφάλεια έναντι μιας πιθανής κρίσης. Το σύνηθες σε αυτή τη χώρα ήταν να παραλαμβάνουν είτε χάος είτε καμένη γη τα διαταμεία. Όπως παραλάβαμε εμείς το 2015 που δεν είχαμε πληρώσει τις συντάξεις. Εσείς λοιπόν είχατε 36 δισεκατομμύρια ευρώ, 36 δισεκατομμύρια εδώ, 37 σχεδόν, από τα οποία πολύ σωστά είπατε ότι τα 16,7 τα 17 ήταν κλειδωμένα για την αποπληρωμή των επόμενων δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Άρα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από τους κόπους και τις θυσίες του ελληνικού λαού ως μαξιλάρι ασφάλειας για μια δύσκολη στιγμή, ως κάψιμο για να μπορέσει να διατηρηθεί σε κίνηση η ελληνική οικονομία. Και αν σε αυτό προσθέσεις και την υπόλοιπη ρευστότητα που μπορεί να είναι διαθέσιμη τούτη τη στιγμή, πλησιάζει σχεδόν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εμείς προτείναμε, ακριβώς επειδή αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χώρα, διότι οι γειτονικές χώρες, οι υπερχρεωμένες χώρες, όχι τόσο πολύ όσο η Ελλάδα, αλλά χώρες με πολύ υψηλό χρέος, όπως η Ιταλία, όπως η Πορτογαλία, όπως η Ισπανία, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και για να μπορέσουν να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες, πρέπει να δανειστούν. Και άρα να αυξήσουν άμεσα το χρέος τους, και όχι μόνο να αυξηθεί, που θα αυξηθεί έμεσα, όπως και το δικό μας, από τη συρρήκνωση του ΑΕΠ. Αυτό σας είπαμε, από αυτά τα 40 περίπου δισεκατομμύρια ρευστότητας εμπροστοβαρός με σχέδιο 14 δισεκατομμύρια δημοσιονομική δαπάνη. Όχι αναστολές πληρωμών. Δημοσιονομική δαπάνη. 7 περίπου δισεκατομμύρια για να κρατήσουμε
τους μισθούς, εμείς είπαμε στο 100%, θα μπορούσατε να πείτε, αδελφέ, στο 70, στο 80, εσείς τι κάνετε. Μισός μισθός, μισή δουλειά. 7 δισεκατομμύρια ευρώ για να κρατηθούν οι μισθοί και το Μάρτιο και το Μάιο. 3 δισεκατομμύρια ευρώ είπαμε ότι πρέπει να είναι μια επιστρεπτέα ενίσχυση επιχειρήσεις και 1,5 δισεκατομμύριο πρέπει να δοθεί ως επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, διότι εσείς δίνετε σε ένα μόνο μέρος των μακροχρόνιων ανέργων. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που είναι αόρατοι αυτή τη στιγμή, δεν τους βλέπει κανείς και οι οποίοι δεν έχουν πώς να ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και αυτή η λογική μας έχει ακριβώς την αντίληψη ότι όταν βρίσκεσαι σε μια δυσκολία, αλλά έχεις απόθεμα να κάψεις, δεν το σπαταλάς. Στοχευμένα. Ενισχύεις τη ζήτηση, ενισχύεις την προσφορά, ώστε η επόμενη μέρα να μας βρει πιο δυνατούς. Αγνοείτε την πρότασή μας. Και τι κάνετε? Σπαταλάτε. Ξοδεύετε το μαξιλάρι. Το ξοδεύετε για ανελαστικές δαπάνες όμως. Και θα φτάσει ο Σεπτέμβρης και θα βρισκόμαστε με χιλιάδες λουκέτα, θα βρισκόμαστε με χιλιάδες ανέργους, θα βρισκόμαστε με μια ύφεση που δεν ξαναείδαμε ούτε το 2008 και δεν θα έχουμε και μαξιλάρι. Και αυτό θα είναι δικό σας έργο. Βγήκε ο κύριος Τουρνάρας προχθές. Έχετε αρχηγό, θα απαντήσει μετά. Μήνα. Συζητάμε. Δεν θέλετε να υπάρχει αντίλογος. Στο τέλος δεν συζητάμε καθόλου, θα λέμε άποψη. Βγαίνει ο κύριος Τουρνάρας προχθές και μας λέει: μην ανησυχείτε, 4% θα είναι η ύφεση. Όταν το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μιλάει για πάνω από 10, όταν η ίδια η Επιτροπή λέει στο νότο ύφεση θα είναι 10%, αλλά όλοι λένε ότι η Ελλάδα θα έχει μια πολύ μεγάλη, θα είναι πρωταθλήτρια στην ύφεση εξαιτίας του γεγονότος ότι ο τουρισμός είναι το 20% του ΑΕΠ μας. Αυτή είναι η αρνητική συγκυρία που ζούμε. Αν λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, είναι 4% ύφεση, εγώ αυτό το 4% σας το χαρίζω. Οτιδήποτε παραπάνω γράψει στον κοντέρο όμως θα έχει την υπογραφή σας και τη σφραγίδα σας. Θα είναι η ύφεση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαιτίας της αδράνειάς του, της ατολμίας του, αλλά και της αδυναμίας του να προβλέψει τι ακριβώς χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Αλλά εντάξει, είσαστε συνηθισμένοι εσείς στην ύφεση μάλλον, διότι είχατε 25% αθρηστικά από το 10 στο 14, 25% αθρηστικά και άλλο 15% τώρα, θα φτάσετε σε ποσοστά αυτοδυναμίας, αλλά στην ύφεση, όχι σε πραγματικά ποσοστά, στην ύφεση. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία. Αλλά ως ευκαιρία για να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα. Ως ευκαιρία για να ενισχύσουμε τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ως ευκαιρία για να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας. Ως ευκαιρία για να εμπνευστούμε όλοι μας από την αξία της αλληλεγγύης. Όχι ως ευκαιρία για να βαθύνουν οι ανισότητες. Και φυσικά, και το άφησα τελευταίο αυτό, κύριε Μητσοτάκη, όχι και ως ευκαιρία για σκανδαλώδεις εξυπηρετήσεις, για διασπάθηση του δημόσιου χρήματος μέσα στην πανδημία. Διότι το τελευταίο διάστημα, αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δυστυχώς είναι τόσα πολλά που δεν μπορεί κανείς ούτε να τα σταχυλογήσει. Και ευτυχώς θα έλεγα ότι το πέπλο σιωπής που προσπαθείτε να εξασφαλίσετε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ικανό να τα σκεπάσει. Λοιπόν, δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε στο θέμα αυτό. Εγώ δεν μπορώ παρά να κάνω αναφορά στο μεγάλο σκάνδαλο των ημερών που ήταν το θέμα των βάουτσερ, των κέντρων κατάρτισης. Και αυτό δεν είναι μόνο σκάνδαλο επειδή προφανώς κάποιοι θέλαν να εξυπηρετήσουν 5-6 επιχειρηματίες που θα κάναν όλη τη δουλειά και θα παίρναν τη μερίδα του λέοντος 35 εκατομμυρίων. Αλλά είναι στον πυρήνα της πρακτικής το πρόβλημα. Ταπεινώσατε χιλιάδες επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, όλους αυτούς που τους είχατε κάνει σημαία προεκλογικά, η μεσαία τάξη είναι αυτή. Σε μια εξευτελιστική διαδικασία να παίρνουν ένα εξακοσάρι μέσα από ψεύτο τηλεκατάρτιση, μαθαίνοντας πώς να ανοίγουν τον υπολογιστή τους οι μηχανικοί και πώς να φτιάχνουν φάκελο οι νομικοί, ενώ την ίδια στιγμή μπορούσατε να δώσετε αυτά τα χρήματα και το ξέρατε πάρα πολύ καλά ότι μπορούσατε να τα δώσετε. Απευθείας. Απευθείας. Διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, το γνωρίζετε όλοι,
η δυνατότητα αναπροσανατολισμού των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και γνωρίζατε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα χρήματα μπορούσαν να δοθούν απευθείας. Δεν το γνωρίζατε. Βγήκα, δεν ήρθατε να μου απαντήσετε στην ερώτηση που σας έκανα. Επιλέγετε βεβαίως το έδαφος της αντιπαράθεσης. Δικαίωμά σας ο λαός κρίνει όμως. Αλλά μιας και ήρθατε σήμερα και είμαστε εδώ, δώστε μου μία απάντηση. Διότι ο κύριος Γεραπετρίτης, που ήρθε ως ανταυτού να μου απαντήσει, είπε ότι αυτό το έγγραφο που κατέθεσα προχθές, που αποδείκνυε ότι γνωρίζατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούσατε αυτά τα χρήματα να τα δώσετε απευθείας στους δικαιούχους και όχι μέσω ψεύτο προγραμμάτων, μου είπε ότι ήταν ένα έγγραφο προγενέστερο των δραστηριοτήτων σας. Και εγώ σήμερα θέλω να καταθέσω στα πρακτικά την επιστολή που έστειλε η Επίτροπος, η κυρία Φερέιρα, στον κύριο Βρούτση με ημερομηνία 18 Μαρτίου, που το ενημέρωνε ότι μπορούσε να το κάνει το πρόγραμμα κανονικότατα χωρίς μέσα από κατάρτιση απευθείας στους δικαιούχους, αλλά αυτός επέλεξε κάτι άλλο. Και το ερώτημα που απέφθηνα στον κύριο Βρούτση ήταν, αυτό το έκανε μόνος του ή σε συνεργασία μαζί σας? Και δεν έχει απαντήσει. Αυτή η σιωπή, κατά την άποψή μου, είναι μια ύποπτη σιωπή που σας εκθέτει. Και εν διάφορη περιπτώσει σας είναι πάρα πολύ απλό. Πείτε σήμερα εδώ. Είχατε γνώση εσείς επ' αυτού ή δεν είχατε? Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν είχατε και τα έκανε όλα μόνος του, γιατί τον κρατάτε στη θέση του? Γιατί ο κύριος Βρούτσης μετά από αυτό την εξευτελιστική διαδικασία στην οποία υπέβαλε εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες και μετά από τις αποκαλύψεις μάλιστα που έχουν προφανώς μία ως μη σκανδάλου, είναι στη θέση του? Ποιο είναι το μήνυμα που δίνεται στους άλλους υπουργούς? Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα να κάνετε για καμιά δουλίτσα. Οφείλετε απαντήσεις σήμερα, διότι αυτή η σκιά, όσο τον κρατάτε, είναι μια σκιά που θα σας ακολουθεί. Και βεβαίως, όπως έλεγα, υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν ξέρει κανείς από πού να σταθεί, πού να ξεκινήσει, πού να σταματήσει. Υπάρχουν απευθείας αναθέσεις από το Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Υπάρχουν φιλικές εταιρείες, εντός εισαγωγικών φιλικές, που ξαφνικά άλλαξαν αντικείμενο και άρχισαν να παίρνουν αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για απολυμάνσεις στις φυλακές, ενώ είχαν άλλο αντικείμενο τρεις μέρες πριν. Υπάρχει κακοδιαχείριση. Υπάρχουν επιχειρήσεις που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και τρεις μέρες μετά παίρνουν αναθέσεις. Υπάρχουν όλα αυτά. Όμως, ακούστε κάτι, η κοινωνία δεν είναι τυφλή. Και η κοινωνία τα βλέπει αυτά. Και δεν σας έχει δοθεί, δεν έχει δοθεί από κανέναν και σίγουρα όχι από εμάς, λευκή επιταγή. Αντί να αξιολογήσετε ως θετική τη στάση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που βάλαμε πλάτη για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, βάλαμε ως προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, δεν κάναμε σημαία λάθη και παραλήψεις, έρχεστε εδώ και εμφανίζεστε ως αυτός ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο να δώσει, να λογοδοτήσει, να μιλήσει, να δώσει απαντήσεις. Κοιτάξτε, κλείνω με αυτό. Για μας η κρίση είναι πράγματι ευκαιρία. Αλλά είναι ευκαιρία όχι για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κέρδη και ζημιές σε μια αντιπαράθεση πολιτικών σκοπιμοτήτων, όχι για προσωπικές και μικροκομματικές επιδιώξεις, όχι όπως κάνετε εσείς που ζείτε το μύθο του Στρατιλάτη ή του Μωυσή, όπως σας χαρακτήρισε κάποιο φιλικό σας μέσο, ούτε βεβαίως είναι ευκαιρία για δουλειές, για συρρήκνωση της δημοκρατίας, της λογοδοσίας, της κοινωνικής διαδικασίας. Αλλά είναι ευκαιρία πρώτα-πρώτα να σταθούμε μπροστά σε κάθε πολίτη που δοκιμάζεται, σε κάθε οικογένεια που βλέπει με φόβο το μέλλον και να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τη δοκιμασία της πανδημίας, να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του. Είναι ευκαιρία να αλλάξουμε προτεραιότητες και πρακτικές, να αλλάξουμε αντιλήψεις, να έρθει η κοινωνική πλειοψηφία στο προσκήνιο που έχει ανάγκες. Είναι ευκαιρία να γυρίσουμε την πλάτη στις πολιτικές απαξίωσης του δημόσιου χώρου, στις λογικές αποθέωσης των νόμων της αγοράς, ακόμα και σε ευαίσθητους τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία, το περιβάλλον. Είναι ευκαιρία να ενισχύσουμε τους δεσμούς αλληλεγγύης και συμπόρευσης μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Είναι ευκαιρία, τέλος, να υλοποιήσουμε, να προωθήσουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Διότι η κρίση αυτό μας διδάσκει. Ότι χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για να πάμε μπροστά. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο που στο προήμιό του θα γράφει τα μέτρα εξόδου από τη νέα κρίση, με γνώμονα τη δίκαιη ανάπτυξη και τα συμφέροντα των πολλών. Και από κεφάλαιο σε κεφάλαιο θα περιγράφει την πορεία της χώρας προς ένα δίκαιο, δημοκρατικό αύριο, με τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο. Και ακριβώς γι' αυτό θα κάνουμε εμείς τουλάχιστον ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο να γίνει η προγραμματική δέσμευση μιας προοδευτικής κυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος, που θα βασίζεται σε μια ευρεία δημοκρατική και προοδευτική συμπαράταξη και που θα αναλάβει να βγάλει ξανά το καράβι από τα βράχια, από τα ταραγμένα νερά της ύφεσης και της κοινωνικής αδικίας που εσείς για μια ακόμη φορά στην κριτική παράταξη με την πολιτική σας έχετε οδηγήσει. Σας ευχαριστώ.